την Παρασκευή 11/9, μια σημαδιακή μέρα, παγκόσμια μέρα με το χτύπημα των πύργων στη Νέα Υόρκη, είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη με δύο θέματα, ένα εκ των οποίων ήταν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου χρηματοδοτήσουμε τη ΔΚΟΝΤΑ με 105.000 ευρώ. Είναι γνωστό ότι λόγω του κορονοϊού ορισμένα δημοτικά συμβούλια γίνονται μέσω της τηλεδιάσκεψης, όπως έγινε και αυτό. Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Χαρακίδης κινούμενος με το αυτοκίνητό του σε προσωπική του και ίσως και επαγγελματική του υποχρέωση, σοβαρή προφανώς, δήλωσε τηλεφωνικά ότι δεν ψηφίζει την πρόταση του Δήμου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου η ΔΚΠΟΝΤΑ χρηματοδοτηθεί με επιπλέον 105.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων του, και είχαμε καταθέσει σαν παράταξη η Πόλη Ζωή αλλά και όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις, και η παράταξη του κυρίου Τσαμπούση και η παράταξη του κυρίου Λιόπουλου, εναλλακτική πρόταση περί μη χρηματοδότησης και αυτά τα χρήματα να πάνε κάπου αλλού. Έγινε μια συζήτηση, ευρεία συζήτηση για το θέμα, και ξεκίνησαμε την ψηφοφορία. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, όπως είναι γνωστό, ένα-ένα όνομα μας το αναγγέλει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και όταν ήρθε η ώρα να ψήφισε ο κ. Χαρακίδης, λέει ο πρόεδρος, ο κ. Χαρακίδης ψήφισε όχι, όπως είχαν ψηφίσει και όλες τις αντιπολιτεύσεις. Και βγήκε το αποτέλεσμα 14-13, δηλαδή 14 όχι κατά του αναμόρφωση του προϋπολογισμού και 13 ναι υπέρ της αναμόρφωσης. Και τελείωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, φύγαμε και εχθές δημοσιεύθηκε η απόφαση του Δήμου, όπου για μένα πραξικοματικά είπε ο πρόεδρος, δεν λογίζεται, πήρε πίσω την απόφαση τότε που την είχε πάρει από την έδρα, με αποτέλεσμα να πει ότι δεν ήταν ο κ. Χαρακίδης παρόν στην πληροφορία, άρα βγαίνει το αποτέλεσμα 13-13, άρα η ψήφος του πρόεδρου είναι διπλή, άρα θα γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού και θα χρηματοδοτηθεί η ΔΚΠΟΝΤΑ με 105.000 ευρώ. Βέβαια, μόλις το μάθαμε, κάναμε την ένστασή μας και πριν καταθέσουμε την σχετική ένσταση, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Χαρλαμπίδης, δημοσίευσε όλες οι μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, όπου σαφώς φαίνεται και η πρόθεση του κ. Χαρακίδη και η αρχική πρόθεση του κ. Χαραλαμπίδη. Αυτό δεν ήταν σωστό, κατά την άποψή μου, αλλά πιστεύω και κατά την άποψη των δημοκρατικά που μας ακούνε πολιτών και δημοτών, διότι δεν μπορούμε να λέμε και να ξελέμε. Αυτή ήταν όλη η κίνηση που είχε γίνει. Εμείς το καταγγέλνουμε το γεγονός. Δεν ξέρω, και πιστεύω και άλλες παρατάξεις της Μίζωνος και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης οφείλουν να τον καταγγείλουν, και ό,τι πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να φαίνεται με διαφάνεια, διότι ένας είναι ο σκοπός μας εκεί, να βοηθήσουμε το Δήμο από τη θέση που βρίσκεται ο καθένας.